Να πάμε και στο Τζούτσουρα, καθώς για τρίτη συνεχόμενη χρονιά καθάρισαν εθελοντές το βυθό και την παραλία. Πάμε να σου μιλήσουμε και να κλείσουμε το πρώτο μέρος με τον κύριο Αδάμ Δαμιανάκη, πρόεδρο του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος. Πάμε να τον συναντήσουμε. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Ξεχωριστή δράση με πολλά μηνύματα για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Όντως με πάρα πολλά μηνύματα. Ήταν η τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Η δεύτερη χρονιά που έγινε από κοινού με το Δήμο Αρχαών Αστερουσίων. Ήταν μια ιδέα του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος, του οποίου έχω την τιμή να προεδρεύω μετά την πραγματικά πολύ μεγάλη τιμή που μου έκανε ο Δήμαρχος Μηνώα Παιδιάδας, ο κύριος Μανώλης Φραγκάκης, να μου αναθέσει την προεδρία του οργανισμού. Είναι μια δράση η οποία θα συνεχιστεί και έχει, πιστεύω, γίνει πλέον θεσμός. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους συμμετέχοντες, πρώτα από όλους τους εθελοντές, τον Δήμο Μηνώα Παιδιάδας, τον Δήμο Αρχαών Αστερουσίων, τους πολιτιστικούς συλλόγους Τσούτσουρα και Πέρα Τσούτσουρα και το Σύλλογο Επαγγελματιών Αλλιέων Τσούτσουρα, που κάθε χρόνο κάνουμε μαζί τη δράση. Ξέρετε, να πάμε λίγο και στο αποτέλεσμα. Στην πράξη σας προβλημάτισαν αυτά που μαζέψατε από την παραλία και το βυθό? Κάθε χρόνο μας προβληματίζουν. Κάθε χρόνο μας προβληματίζουν, γιατί και γι' αυτό το λόγο συνεχίζεται η δράση και θα συνεχίζεται, ελπίζω, κάθε χρόνο, μέχρι να γίνει συνείδηση πρώτα και κύρια στην νεολαία μας, στα παιδιά μας, και μετέπειτα στους κατοίκους εκεί και τους επισκέπτες του Τσούτσουρου, ότι το περιβάλλον είναι αυτό στο οποίο εμείς οι ίδιοι ζούμε. Εμείς είναι ανάγκη να το έχουμε καθαρό, για μας τους ίδιους πρώτα απ' όλα. Όντως μας προβληματίζουν κάθε χρόνο τα ευρήματα, εντός εισαγωγικών. Όμως έχω να πω ότι φέτο ήταν λιγότερα από τις προηγούμενες δύο χρονιές. Μάλιστα. Ίσως μπαίνουμε σε μία λογική να κρατηθούμε λίγο, δεν ξέρω, ή τυχαίο το γεγονός. Θα δείξει το επόμενο διάστημα, τα επόμενα χρόνια. Κοιτάξτε, γενικά ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας έχει την, ας το πούμε, τύχη, ατυχία, όπως θέλετε πείτε το, να πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή για να γίνεται ένα τεράστιο αναπτυξιακό έργο στην επικράτειά του, και αυτό θα έχει πάρα πολύ μεγάλη επιβάρυνση στο περιβάλλον. Εμείς λοιπόν από τη μεριά μας, οι έχοντες τις τύχες του Δήμου στα χέρια μας αυτή τη στιγμή και ελπίζω και οι επόμενοι, θα προσπαθούμε όσο μπορούμε να φροντίζουμε ώστε αυτό το περιβάλλον στο οποίο καλούμαστε να ζήσουμε θα είναι καθαρότερο. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Δαμιανάκη, και του χρόνου να ευχηθούμε να είστε καλά, να είμαστε καλά, να πραγματοποιήσετε για τέταρτη χρονιά αυτή τη σπουδαία δράση. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για να την είστε καλά, να είστε πρόσκληση. Καλά. Λοιπόν, εσείς, ευχαριστούμε. Κλείνουμε.